Επιλύθηκαν τα προβλήματα με την εκτέλεση των εργασιών στο δρόμο Τζάνε Καλαμάκη. Ενώ στις 15 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η θεματική αντιπεριφερειάρχη Πελοπόννησου Ντίνα Νικολάκου, θα γίνει το δικαστήριο για τις τιμές των απολωτριώσεων. Πλέον λύθηκαν τα θέματα της αρχαιολογίας. Υπάρχει τροποποίηση στα τεύχη δημοκράτησης, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του πεταλιδίου. Το έργο θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, 15 Οκτωβρίου έχει οριστεί και το δικαστήριο το οποίο θα δώσει τις τιμές για κάποιους από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν ήθελαν οικειοθελώς να αποχωρήσουν. Θα δοθούν λοιπόν οι τιμές των απαλωτριώσεων και θα λήξει μία και καλή και αυτό το ζήτημα. Η κυρία Νικολάκο, αναφερόμενη στα προβλήματα με τους ιδιοκτήτες στο δρόμο Γαργαλιάνη Ρωμανού, τόνισε πως το θέμα της καταβολής των χρημάτων προχωρά, ενώ ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί στο δρόμο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ήδη ο εργολάβος είναι εκεί. Ο Περιφερειάρχης έχει μπει μπροστά σε έναν αγώνα να πληρωθούν οι 130 περίπου άνθρωποι εκεί, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα των 3,5 εκατομμυρίων από τα χρήματα της περιφέρειας. Θεωρούμε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα έχει εκδοθεί η απόφαση που πρέπει από την αποκεντρωμένη διοίκηση για να παραταθεί ο χρόνος της παράτασης, της απαλωτρίωσης και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί έχει περάσει το πρώτο 18 μήνο.